Συνδεόμαστε τώρα ζωντανά τόσο με το αεροδρόμιο Ηρακλείου, εκεί που βρίσκεται η Φωτεινή Μαυροματάκη, όσο και με την Ελούντα, όπου βρίσκεται η Γιώτα Αρχοντάκη. Καλησπέρα και στις δύο. Θα ξεκινήσω με την Φωτεινή για να μας δώσεις, Φωτεινή, μια εικόνα αν έχουν φτάσει οι τρεις ηγέτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για να αναχωρήσουν οι πομπές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας. Δώσε μας το δικό σου ρεπορτάζ. Πρώτη πομπή για αναχώρηση, Νικολέτα, καλησπέρα. Είναι του Αμπντέλ Φαντάχ Αλ-Σίσι, του Αιγύπτιου Προέδρου, ο οποίος από στιγμή σε στιγμή φτάνει εδώ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, προκειμένου να φύγει από την Κρήτη, να επιστρέψει πίσω. Όπως μας ενημερώνουν, πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη, όπως μας ενημερώνουν, λοιπόν, από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει εδώ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο είναι περικυκλωμένο από ισχυρή αστυνομική δύναμη, περιπολικά και άνδρες της αστυνομίας, και η ασφάλεια είναι εδώ προκειμένου να φύγει με όλη την ασφάλεια που πρέπει ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, ο Φατάχ Αλ-Σίσι, Νικολέτα. Αυξημένα λοιπόν τα βλέπουμε μέτρα ασφαλείας. Βλέπουμε και τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και την ρύθμιση της κυκλοφορίας όπως γίνεται από τις αρχές, ούτως ώστε να αποσυμφοριστεί το κυκλοφοριακό, η κίνηση, ούτως ώστε να φτάσει απρόσκοπτα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Βλέπουμε, παίρνουμε εικόνα την και οποία μας πω... μεταφέρεται. Ναι, Φωτεινή. Πρέπει να σου πω, Νικολέτα, ότι φτάνει με καθυστέρηση περίπου 2 ώρων, αφού αρχικά προγραμματισμένος ήταν για να φύγει ο Αιγύπτιος Πρόεδρος στις 4 και 10 το απόγευμα, αλλά η ώρα είναι 6 και 5, οπότε με καθυστέρηση περίπου 2 ώρων, καθώς μετά τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι ηγέτες των τριών χωρών, ακολούθησε το γεύμα, οπότε έφυγε γύρω στις 5 και μισή με 6 παρατέταρτο, γύρω στις 5 και 4, με συγχωρείτε, από την Ελούντα, οπότε έχουμε μια καθυστέρηση 2 ώρων στον αρχικό προγραμματισμό. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Αναστασιάδης, ήταν προγραματισμένος να φύγει στις 7 η ώρα. Δεν ξέρουμε αν θα τηρηθεί αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας στις 6 και 10 δεν έχει φανεί προς το παρόν κανένας από τους τρεις ηγέτες. Αλλά από ό,τι μου λένε, από εδώ πλησιάζει και τον περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον πρώτο, τον πρόεδρο, τον Φατάχ Αλ-Σίσι, τον Αιγύπτιο πρόεδρο, καθώς είχαμε μία καθυστέρηση με το αρχικά προγραμματισμένο, με το αρχικό πρόγραμμα. Πήγε όλο το πρόγραμμα πίσω, Φωτεινή. Καθυστέρησαν και οι δηλώσεις των τριών ηγετών. Όπως βλέπαμε, παρακολουθούσαμε και στην ενημέρωση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας με έκτακτα δελτία ειδήσεων από την Κρήτη TV και τους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ στην Ελούντα, τόσο ο Γιώτα Αρχοντάκη, όσο η Ράνια Μωραϊτή, αλλά και ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. Θα την κρατήσουμε. Θα παρακαλέσω και εσένα και τον καλό συνάδελφο που βρίσκεται στην κάμερα να κρατήσουμε αυτή την εικόνα από το αεροδρόμιο. Να έχουμε δηλαδή την εικόνα της άφιξης του Αιγύπτιου Προέδρου, εφόσον πρόκειται και από στιγμή σε στιγμή να καταφτάσει στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ενώ η Γιώτα Αρχοντάκη μας δίνει στοιχεία για το ρεπορτάζ, μας δίνει το τι έγινε σήμερα στην Ελούντα, πριν ακούσουμε βέβαια και τις σχετικές δηλώσεις. Μια πολύ αναμενόμενη σύνοδος, συνάντηση κορυφής, Γιώτα Αρχοντάκη. Τα βλέμματα όλα ήταν στραμμένα στην Ελούντα σήμερα, καθώς πριν από λίγες ώρες ολοκληρώθηκε η τριμερής σύνοδος ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Φατάχ Αλ-Σίσι, βρέθηκαν εδώ στο ξενοδοχείο που βρισκόμαστε εμείς τώρα, στο Πόρτο Ελούντα, προκειμένου να κάνουν διαδοχικές συναντήσεις αρχικά μεταξύ τους, διμερείς συναντήσεις και στη συνέχεια τριμερείς διαβουλεύσεις. Όπως είπατε προηγουμένως με τη συνάδελφο Φωτεινή Μαυροματάκη, όλο το πρόγραμμα πήγε πίσω, καθώς η διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, αλλά και η συνάντηση ανάμεσα στον Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Αναστασιάδη, δηλαδή τον Πρόεδρο της Κύπρου, διήρκησαν πολλή ώρα, με αποτέλεσμα ακόμα και οι κοινές δηλώσεις των τριών ηγετών να ξεκινήσουν με περίπου μία ώρα καθυστέρηση. Όμως, αφού ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις, οι τριμερείς διαβουλεύσεις των τριών ηγετών, των τριών ανδρών, ακολούθησε η υπογραφή συμφώνων
και μεταξύ των οποίων είναι, να πούμε, η διμερή συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ελλάδα, ένα τριμερές μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και ένα τριμερές μνημόνιο συνεργασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά είναι μόνο μερικά από τις συμφωνίες που υπεγράφησαν και στη συνέχεια παραχώρησαν οι τρεις ηγέτες ενώπιον τόσο των υπουργών και υφυπουργών των τριών χωρών, όσο και εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μία συνέντευξη τύπου. Μάλιστα, υπόθηκε πως υπήρξε συμφωνία και θα υπάρξει συμφωνία οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Ελλάδα και μάλιστα να αναμένουμε εξελίξεις καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα περιμένουμε να έχουν ολοκληρωθεί, να έχουν διευθετηθεί οι τεχνικές διαπραγματεύσεις αναφορικά με την ΑΟΣ των δύο χωρών. Mm-hmm. Τώρα αναφορικά με τον αγωγό Eastman υπόθηκε πως θα αποτελέσει την κύρια ενεργειακή δίωδο εξαγωγών φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Να πούμε επίσης πως ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του τόνισε πως τόσο η Ελλάδα όσο και η Αίγυπτος βρίσκονται δίπλα και στηρίζουν την Κύπρο στα ζητήματα που την απασχολούν την περίοδο αυτή, mm-hmm. όπως είναι το Κυπριακό, αλλά και η Κυπριακή ΑΟΣ. Ενώ ο Νίκος Αναστασιάδης Νικολέτα τόνισε πολύ, είπε ξεκάθαρα για το ζήτημα της ειρήνης, πως είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στις τρεις χώρες και να διευθετηθεί, να είναι ο στόχος των τριών χωρών αυτής της τριμερούς συνεργασίας. Ενώ αναφέρθηκε mm-hmm. εκτενώς και στην Κρήτη, χαρακτήρισε άψογη την φιλοξενία στην Κρήτη για το γεγονός ότι το νησί μας αποτελεί μια δίωδο, ένα σταυροδρόμι τόσο του πολιτισμού των τριών χωρών όσο και των οικονομιών των τριών αυτών χωρών, Νικολέτα. Και τέλος να τονίσουμε το τι είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Φατάχ Αλ-Σίσι, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά πως η τριμερής αυτή συνεργασία είναι ένα οχυρό απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Αίγυπτος, η Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, Γιώτα, είναι αναλυτικό το ρεπορτάζ σου. Εμείς θα παρακολουθήσουμε τι είπε αρχικά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Αλέξης Τσίπρας. Μείνε μαζί μας. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα το όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Κρατάμε την εικόνα από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και εφόσον δούμε ότι φτάνει ο Αιγύπτιος πρόεδρος, θα διακόψουμε για να σας μεταφέρουμε την εικόνα ζωντανά. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να καλωσορίσω θερμά τον πρόεδρο της Αιγύπτου, κύριο Αλ-Σίσι, και τον αγαπητό πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Αναστασιάδη, και να τους ευχαριστήσω για τις εξαιρετικά σημαντικές μας συνομιλίες σήμερα εδώ, στο όμορφο νησί της Κρήτης, σε αυτή την όμορφη γωνιά της Κρήτης, στην Ελλούντα. Η επιλογή της Κρήτης έχει έναν ισχυρό συμβολισμό. Όχι μόνο γιατί βρίσκεται στο μέσον, θα έλεγε κανείς, στο πιο κοντινό σημείο ανάμεσα στις χώρες μας, το πιο κοντινό σημείο της Ελλάδας, στην Αίγυπτο και στην Κύπρο κατ' επέκταση, αλλά κυρίως διότι το νησί αυτό εδώ αποτελεί εδώ και χιλιατηρίδες ένα σταυροδρόμι των κοινών μας πολιτισμών. Και γενικότερα θα έλεγα αποτελεί πολιτιστικό και οικονομικό σταυροδρόμι της Μεσογείου, με ιδιαίτερα σημαντική γεωστρατηγική αξία και σημασία διαχρονικά, αλλά βεβαίως και στις μέρες μας. Και είναι και ένα νησί που πολύ σύντομα θα είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς ολοκληρώνουμε την καλωδιακή διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα, αλλά θα καταστεί και κόμβος μεταφοράς αερίου, αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό ήταν άλλωστε ένα από τα σημαντικά σημεία και της τριμερούς.
Βλέπουμε ζωντανά εικόνα από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτή την ώρα, Φωτεινή Μαυροματάκη, φτάνει ο Αιγύπτιος πρόεδρος στο Νερολιμένα, ναι. Βλέπουμε την αυτοκίνητο πομπή. Αυτή την ώρα, Νικολέτα, η πομπή φτάνει στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Η πομπή του Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, του Αιγύπτιου Προέδρου, είναι έτοιμος για αναχώρηση από εδώ, από το αεροδρόμιο Ηρακλή. Ολοκληρώθηκε αυτή η τριμερής σύσκεψη, μια πολύ σημαντική τριμερής διάσκεψη που έλαβε χώρα στην Κρήτη, σε ένα κομβικό σημείο, όπως το χαρακτήρισαν και οι τρεις ηγέτες. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, την αυτοκίνητο πομπή, πολλά τα οχήματα τα οποία μεταφέρουν τόσο τον Αιγύπτιο πρόεδρο όμως και πολλά μέλη του Υπουργικού του Συμβουλίου. Να θυμίσουμε ότι έγιναν πολλές συζητήσεις, πολλά μέλη από την Αίγυπτο ήρθαν για να συζητήσουν με τους ομολόγους τους από Κύπρο και από Ελλάδα και φυσικά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ναι, Φωτεινή. Έγιναν πολλές και σημαντικές συζητήσεις που αφορούν και την Ελλάδα στο σύνολό της. Σε ένα κομβικό σημείο συναντήθηκαν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, και οι τρεις ηγέτες το παραδέχτηκαν αυτό. Ολοκληρώθηκε από ό,τι βλέπουμε τώρα και στα πλάνα μας η αυτοκίνητο πομπή και είναι έτοιμος για αναχώρηση ο Αιγύπτιος πρόεδρος, ο Φατάχ Αλ-Σίσι, ο οποίος στην ατζέντα της συζήτησής του είχαν μεταξύ άλλων και τα ενεργειακά θέματα και την οριοθέτηση της ΑΟΣ και υπέγραψαν σημαντικά μνημόνια και συνθήκες. Ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πήραμε και εικόνα ζωντανά από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης και την άφιξη του Αιγύπτιου Προέδρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εφόσον χρειαστεί, βέβαια, συνδεόμαστε και πάλι ζωντανά με το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Να συνεχίσουμε όμως με τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Ελούντα, μετά από την τριμερή συνάντηση, και επιστρέφουμε εδώ. Οι τρεις μας συμφωνήσαμε ότι το διεθνές δίκαιο και ο σεβασμός του αποτελούν τη μόνη βάση στην οποία μπορούν να οικοδομηθούν σταθερές σχέσεις φιλίας μεταξύ όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Εκφράσαμε σαφώς δε τη στήριξή μας στην Κύπρο, στην προσπάθειά της να αξιοποιήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική της ζώνη και να προχωρήσει στην αξιοποίησή της, στην αξιοποίησή τους έναντι οποιασδήποτε απειλής τρίτης χώρας. Και βεβαίως τονίσαμε τη σημασία που έχει η εξόρυξη, που έχουν οι εξορύξεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου για όλο τον κυπριακό λαό, και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Υποστηρίζουμε την επανέναρξη των διαβουλεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά υποστηρίζουμε σταθερά ότι η επανέναρξη των διαβουλεύσεων για την ασφάλεια πρέπει να γίνει από το σημείο που τερματίστηκαν οι προηγούμενες συνομιλίες, στο Κρανς Μοντάνα, στη βάση του πλαισίου Γκουτιέρες, με κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί. Η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει ένα μόνιμο πεδίο συνάντησης στον ελλαδικό χώρο, εξαιτίας της συμβολικής της σημασίας αλλά και της ομορφιάς της, ένα μόνιμο σημείο συνάντησης αυτής της τριμερούς μας συνεργασίας που εμβαθύνεται, προχωρά και αποτελεί και πιλότο, θα έλεγα, και για άλλου τέτοιου είδους συνεργασίες με στόχο τη συνανάπτυξη, τη συνεργασία, την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, επικριτικού εδάφους. Μπάμπη, ένα πρώτο σχόλιο από σένα θέλω για τα όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και για τις ειδήσεις που βγαίνουν από εκεί, με επίκεντρο φυσικά τα ενεργειακά, την ΑΟΣ, την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, είδαμε πολλά χαμόγελα, ένα πολύ ζεστό κλίμα, όμως και αυτά που υπόθηκαν στις κατηδίαν διμερείς συναντήσεις, επαφές, νομίζω είχαν και κάποια αγκάθια και κάποια προβλήματα, Νικολέτα, που πρέπει να διευθετηθούν στο μέλλον. Δηλαδή, οι τρεις χώρες, από ό,τι εγώ διαισθάνομαι από το όλο κλίμα, βρίσκονται σε καλό δρόμο, χτίζεται η στρατηγική συνεργασία, όμως δεν είμαστε ακόμα στο τέλος του δρόμου αυτού. Και ιδίως ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και την αιγυπτιακή, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες και για το κομμάτι της ΑΟΣ.
Διότι είδαμε, Νικολέτα, μια πάρα πολύ προσεκτική διατύπωση, μια δημιουργική ασάφεια, αν θέλεις να χρησιμοποιήσω ένα γνωστό όρο που έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια από τον Αλέξη Τσίπρα για το κομμάτι της ΑΟΣ. Είδα μια διστακτικότητα που σημαίνει ότι υπάρχουν εμπόδια. Δηλώσεις τόσο όσο, δηλαδή. Ναι, υπάρχει μια διστακτικότητα από την ελληνική πλευρά και νομίζω η διστακτικότητα είναι πιο πολύ από την αιγυπτιακή πλευρά. Το μεγάλο αγκάθι, αν θες να σου δώσω και ρεπορτάζ, όσο μπορούμε να δώσουμε ρεπορτάζ, γιατί ήταν, είπαμε, κλειστή η διμερής συνάντηση του Αλ-Σίσι με τον Αλέξη Τσίπρα, έγκυται στο ότι η Αίγυπτος φαίνεται και όχι μόνο τώρα, Νικολέτα, διαχρονικά, να κρατάει μια λεπτή ισορροπία. Δηλαδή, χτίζει τη συμμαχία με την Ελλάδα, θέλει να φτιάξει, να πάει στην ΑΟΣ με την Ελλάδα, όμως δεν θέλει να βρεθεί και απέναντι στην Τουρκία. Νομίζω είναι μια διπλωματική απόφαση αυτή της Αιγύπτου, την κρατάει χρόνια και αυτό, αν θέλεις, αποτυπώθηκε και σήμερα στο κομμάτι της ΑΟΣ. Θέλω να ακούσουμε και τους άλλους δύο ηγέτες για να δούμε κατά πόσο εστάλησαν και μηνύματα προς την τουρκική πλευρά. Νομίζω ότι είναι συνέχεια του σχόλιου του οποίου κάνεις. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσαν οι δύο ηγέτες. Εξοχότατε, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Αλέξη Τσίπρα, εξοχότατε, πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Νίκο Αναστασιάδη, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι μια μεγάλη χαρά να παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε αυτή την εξαιρετική, όμορφη Κρήτη. Πράγματι, είναι νησί πάρα πολύ όμορφο και δυστυχώς θα θέλαμε να παραμείνουμε παραπάνω και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον για αυτή την θερμή υποδοχή και φιλοξενία στα πλαίσια της έκτης συνάντησης του μηχανισμού της τριμερούς συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες μας, που είναι πλέον ένας ακλόνητος πυλώνας της συνεργασίας στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της εταιρικής πορείας, η οποία εταιρική πορεία δεν πηγάζει μόνο από την γεωγραφική γειτνίαση, αλλά πορεία από κοινό παρονομαστή, διαπολιτισμικό ιστορικό που έχει μορφοποιηθεί εδώ και αρκετούς αιώνες μέσα από την διαπολιτισμική επικοινωνία στις δύο ακτές της Μεσογείου. Έχουμε τονίσει κατά τη διάρκεια της πρωινής μας συνάντησής μας την επιμονή μας να συνεργαστούμε από κοινού και να υλοποιήσουμε αυτές τις επιθυμίες σε πρακτικά βήματα και να φτάσουμε στους απότερους στόχους, έχοντας την απόλυτη πίστη ότι θα υπάρχει προστιθέμενη αξία και θα είναι υπόδειγμα προς μίμηση για την περιφερειακή συνεργασία μέσα στα πλαίσια των αυξανόμενων προκλήσεων που διάγει η περιοχή. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η διάσκεψη κορυφής των τριών χωρών μας και επιπλέον οι σχέσεις φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών μας θα είναι πάντα ένα οχυρό έναντι των αυξανόμενων προκλήσεων, επικεφαλής των οποίων είναι ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία, προσπαθούν να εξαπλωθούν εξ ονόματος της θρησκείας, είτε για κατακρύμνηση του θεσμού του κράτους, είτε για την κατακρύμνηση των κοινωνιών επιπλέον. Αναφερόμαστε στην φαινόμενο της λαθρέας μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος. Λοιπόν, έστειλε μηνύματα ο Αιγύπτιος πρόεδρος, νομίζω, Μπάμπη Σαββίδη, έτσι. Έστειλε μηνύματα, Νικολέτα, αλλά αυτό που περιμέναμε, το κοινό μήνυμα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, δεν ήρθε. Δεν ήρθε ποτέ. Το ξεκάθαρο. Δεν ήρθε το ξεκάθαρο, όπως λες. Δεν ήρθε το ηχηρό. Αυτό που περιμέναμε, μήνυμα και των τριών απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Δεν ήρθε. Αυτό, ένα μήνυμα είχαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος δήλωσε καθαρά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου στην προσπάθειά της για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πάντως το κοινό μήνυμα, είτε μέσω ανακοίνωσης είτε δήλωσης, δεν ήρθε και θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε και ο πρόεδρος της Κύπρου και να επιστρέψουμε, γιατί αυτή η συνάντηση, της κορυφής, έχει και παραλυπόμενα, έχει και ζουμί πίσω από τις κάμερες σίγουρα. Και φυσικά έχει ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα η Φιλία Σαριδάκη σήμερα στο neakrete.gr. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα τον Κύπριο πρόεδρο. Οι ταινίες υποδηλούν την αποφασιστικότητα μας να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας, και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε μέσα και από την απόφαση μας να υπάρχει πια μια μόνιμη γραμματεία παρακολούθησης των όσων συμφωνούνται με έδρα την Κύπρο, γιατί αυτή η τριμερή συνεργασία δεν γίνεται για να αποκλειστούν οι οποιοδήποτε.
γίνεται για να χτίσουμε συμμαχίες και να διευρύνουμε τις σχέσεις, όπως έχουμε πράξει ήδη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και με τον Λίβανο και με την Ιορδανία, την Παλαιστίνη αλλά και τον Ισραήλ. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να δημιουργήσουμε συγκυρίες συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής, έτσι ώστε τόσο η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και η ενεργειακή ή γενικότερα η ασφάλεια της περιοχής αλλά και η επικράτηση της ειρήνης να είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε και πιστεύω θα το επιτύχουμε τελικά. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους συνομιλητές μου και για την παρούσα κατάσταση του κυπριακού προβλήματος αλλά και να επαναλάβω την αποφασιστικότητα μου να εμπλακώ ενεργά σε ένα διάλογο που θα οδηγήσει επιτέλους ή θα φέρει επιτέλους την ειρήνη στην Κύπρο με την δημιουργία ενός κράτους που θα είναι απόλυτα συμβατό με όσα οι υποχρεώσεις μας επιβάλλουν σαν αποτέλεσμα της ιδιότητας μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, του πλήρου σεβασμού στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και γενικότερα στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μιας χώρας η οποία θα είναι πλήρως ανεξάρτητη, μακριά από τις όποιες αναχρονιστικές θεσμούς των εγγύσεων ή παρουσίας στρατευμάτων, μιας χώρας η οποία θα δίνει την ευκαιρία ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των δύο σύνοικων στοιχείων που για δεκαετίες ή αιώνες, αν θέλετε, δεν είχαν τι να τους φέρνει σε αντιπαράθεση. Για την ειρηνική συνύπαρξη μίλησε λοιπόν ο πρόεδρος της Κύπρου. Πάμε όμως να δούμε και κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες μας έρχονται από το τι έγινε έτσι στο πλαίσιο της Συνόδου και νομίζω ότι αξίζει να τις σχολιάσουμε εδώ μαζί, Μπάμπη και Φιλία. Να δούμε την πρώτη φωτογραφία, την οποία πρέπει να πούμε ότι την τράβηξε ο καλός συνάδελφος, ο Μαρίνος ο Μαυρίδης. Έχει να κάνει με την προετοιμασία, είναι ο χώρος όπου ουσιαστικά έγιναν συναντήσεις. Μπάμπη, θες να σχολιάσεις κάτι? Ολοκένουργες οι καρέκλες. Του κουτιού, από ό,τι βλέπω τα πάντα. Φαντάζομαι αφαίρεσαν το πλαστικό έτσι. Κάτσουν οι άνθρωποι. Θα ήταν ήδη αν δεν είχε αφαιρεθεί, νομίζω. Εντάξει, αναμενόμενο. Έτσι, οι τρεις ηγέτες τώρα είναι εδώ. Νομίζω πρέπει να τους περιποιηθούμε δεόντως. Νομίζω είναι απόλυτα λογικό. Όχι τίποτα, να μας περάσουν και για αυτοχαδάκια, έτσι. Γιατί περάσαμε από μνημόνια. Και έτσι όπως έρχονται οι ηγέτες τώρα στη χώρα μας και στην Κρήτη. Εντάξει, και η Κύπρος δοκιμάστηκε βέβαια. Δοκιμάστηκε, αλλά το ξεπέρασε νομίζω πιο γρήγορα, με πιο ταχύς ρυθμούς. Οπότε μας περάσουν και για φτωχούς. Ιδίως όταν μιλάμε για κοιτάσματα, ορυκτό πλούτο, χρήμα που έρχεται. Δηλαδή η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος είναι. Σημαντικό αυτό. Πρέπει να έχει και ένα πρεστίζ. Έχουμε πρεστίζ, ναι. Μπάμπη, αυτή τη φωτογραφία θέλω να τη σχολιάσει εσύ. Α, λοιπόν, εδώ βλέπουμε τους δύο υπουργούς, Σταθάκης Παπάς, βλέπουμε στο κλασικό έτσι οχηματάκι που βλέπουμε στα ξενοδοχεία αλλά και στα γήπεδα του γκολφ. Εντάξει, είναι μια άλλη πλευρά. Ναι, μια πιο χαλαρή πλευρά. Είναι όσο συνόδευαν τους ηγέτες. Ακριβώς, των εσωτερικών μετακινήσεων. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας, είναι και μια ωραία λύση μεταφοράς, έτσι με ταχύτητα. Βάζεις ιδέες τώρα στην Ελλάδα. Το λέω με πολύ χιούμορ. Βλέπουμε πολλά χαμόγελα. Πολλά χαμόγελα. Ο κύριος Σταθάκης απολαμβάνει. Ο κύριος Παπάς δεν ξέρω αν το απολαμβάνει και τόσο, αλλά ο κύριος Σταθάκης φαίνεται το απολαμβάνει. Όχι, νομίζω είναι χαμογελαστή, είναι ξενιαστή. Εκείνος που δεν ήταν, μάλλον έδειξε και λίγο κουρασμένος, διότι και η σύνοδος κύλησε σε πολύ εξπρές πρόγραμμα, Νικολέτα. Ναι. Ήταν πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα, ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Καταλάβαινες κάποιες στιγμές από το πρόσωπό του ότι είχε κουραστεί. Εγώ θεωρώ ότι ξεκουράζονται εδώ στην Ελλούντα και τελικά κουράζονται μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι, οι οπερατέροι, οι φωτογράφοι. Αυτή είναι το μόνο σίγουρο ότι κουράζονται. Που άκουσαν ότι μπορεί να επαναλαμβάνεται και στην Κρήτη κάθε χρόνο η τριμερής αυτή συνάντηση και η σύνοδος. Δες τώρα πώς μου δίνεις τώρα την καλύτερη πάσα. Γιατί φαίνεται ότι η Ελλούντα είναι σημείο αναφοράς για τις συναντήσεις. Ακούσαμε και τους συναδέλφους να το λένε και μέσα από τα δελτία της Κρήτη Βίου. Όμως έχεις ψάξει και έχεις βρει και φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για το πώς η Ελλούντα βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο κορυφαίων συναντήσεων. Έτσι είναι και πολλοί σχολίασαν και με χιούμορ, θα έλεγα εγώ, ότι ίσως ζήλεψε έτσι την έγκλη του Ανδρέα Παπανδρέου και ο Αλέξης Τσίπρας και επέλεξε και πάλι την Ελλούντα για τέτοια κορυφαία συνάντηση. Το λέω με χιούμορ, έτσι. Θα πάμε λοιπόν στις 15 Νοεμβρίου του 1984, θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο για να δούμε ιστορικές φωτογραφίες οι οποίες έκαναν τότε το γύρο του κόσμου,
Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε αυτό ακριβώς το χώρο, αυτό ακριβώς το ιδηλιακό τοπίο για να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα για μια κορυφαία συνάντηση. Mm-hmm. Ποιοι συμμετείχαν σε αυτήν, θα δούμε λοιπόν τη χαρακτηριστική φωτογραφία. Μουαμάρ Καντάφη, ο Λίβιος ηγέτης και ο Φρανσουά Μιτεράν, όπως θα δούμε σε άλλη φωτογραφία, φυσικά και ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε μια ακόμα τριμερή συνάντηση κορυφαία για την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Και γιατί ήταν κορυφαία? Μιλούσαμε για μια εποχή όπου υπήρχαν οι ταραγμένες σχέσεις των δύο χωρών, Γαλλίας και Λιβύης. Και κάπου εκεί, στη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου, ο Ανδρέας Παπανδρέου σκέφτεται ότι πρέπει να φέρει σε επαφή αυτούς τους δύο ηγέτες, και όχι μόνο να τους φέρει σε επαφή. Λέγεται στο παρασκήνιο ότι δεν γνώριζε καν ο ένας ότι θα βρίσκεται ο άλλος στη συνάντηση. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μάλλον εξεπλάγησαν όταν βρέθηκαν σε αυτή τη συνάντηση στην Ελούντα. Όλα αυτά λοιπόν το 1984. Το Αστήρ Παλάς, το ξενοδοχείο που πραγματοποιείται η συνάντηση, είναι εκείνη την περίοδο κλειστό. Όταν λοιπόν μαθαίνει το προσωπικό ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση, καταλαβαίνεις ότι επικράτησε πανδαιμόνιο. Έπρεπε άμεσα να ανοίξει, να προετοιμαστούν τα πάντα, να ρυθμιστούν ζητήματα ασφαλείας, ακόμα και το μενού, τα πάντα, ώστε να είναι έτοιμα και να υποδεχθούν αυτούς τους κορυφαίους ηγέτες. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι Λίβιος ηγέτης είναι αυτός, Μουαμάρ Καντάφη εκείνη την περίοδο πανίσχυρος, mm-hmm. συνταγματάρχης, κατά άλλους δικτάτορες, θα το κρίνει βεβαίως και η ιστορία. Δεν θα έφτανε έτσι απλά στην Ελούντα. Έφτασε με δύο αεροσκάφη, με τεράστια συνοδεία. Στο ένα αεροσκάφος λέγεται ότι βρισκόταν ο σωσίας του και στο άλλο ο ίδιος ο Μουαμάρ Καντάφη. Αυτό το αναφέρει το προσωπικό του ξενοδοχείου, που είδε τον μεγάλο αυτό ηγέτη, γιατί κατά κοινή ομολογία ήταν μεγάλος ηγέτης της εποχής. Ένα άλλο από τα παραλυπόμενα που υπόθηκε για την περίοδο εκείνη και για τη συνάντηση είναι ότι έφτασε με 200 άτομα συνοδεία, αλλά και πάρα πολλούς σηματοφύλακες που δεν ήταν άντρες, αλλά γυναίκες. Άρα του Αιγύπτιου η συνοδεία που είδαμε πριν από λίγο, τίποτα. Τίποτα μπροστά σε αυτή του Μουαμάρ Καντάφη, μάλλον, και μάλιστα τις χαρακτήρισαν Αμαζόνες, τις γυναίκες σωματοφύλακες, έτσι τουλάχιστον υπόθηκε. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι μιλούσε, λέει, άπτεστα γαλλικά και καταλάβαινε άπτεστα γαλλικά ο Μουαμάρ Καντάφη. Έτσι λοιπόν, όταν ο Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ δύστροπος ηγέτης, του έλεγε όσα του έλεγε, δεν περίμενε τη διερμηνία. Είχε ήδη καταλάβει τι του έλεγε, χωρίς όμως να αντιδρά τίποτα. Στο πρόσωπό του δεν πρόδιδε τις κινήσεις του, που σημαίνει ότι ήταν τέρας ψυχραιμίας, έτσι ο Μουαμάρ Καντάφη. Μάλιστα, ο Λίβιος ηγέτης αποχώρησε και ευνηδιαστικά. Κάποια χρονική στιγμή, μαθαίνει το προσωπικό του ξενοδοχείου ο διευθυντής κ. Κοιμήσης, αποχώρησε ο Λίβιος ηγέτης, αφήνοντας πίσω του και όλο τον οπλισμό, αναφέρει. Δηλαδή, χειροβομβίδες, όπλα μέσα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Σήμερα χαμογελάμε, φαντάζομαι ότι εκείνη την εποχή ήταν κορυφαία ο γεγονός. Έτοιμος για όλα ήταν. Και αναζητούσαν πώς θα επιστρέψουν όλο αυτό τον οπλισμό. Φαντάζομαι φοβήθηκε και το ενδεχόμενο να βρεθεί στο στόχαστρο κάποιον αγνώστο. Μουαμάρ Καντάφη. Όλα αυτά λοιπόν εκτελήχθηκαν στην Ελούντα της εποχής εκείνης. Πολλοί είπαν ότι ήταν τεράστια κίνηση αυτή του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι μπόρεσε να σταθεί ως φίλος δίπλα στο Μουαμάρ Καντάφη. Αυτό σχολιάστηκε τότε. Και σήμερα το γερμανικό Spiegel, με συγχωρείτε, χαρακτηρίζει φίλο του Ανδρέα Παπανδρέου το Μουαμάρ Καντάφη για την εποχή εκείνη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρξαν πάρα πολλές ειδήσεις εκείνη την περίοδο. Κατέληξε στη συμφωνία της Ελούντας η συνάντηση αυτή. Και όπως είπαμε, πολλά παραλυπόμενα, πολύ παρασκήνιο. Και για να μην παρεξηγηθούμε, θα κρίνει η ιστορία αυτή τη συνάντηση και αυτές οι κινήσεις αν έγιναν με σωστό τρόπο. Και έχουμε και άλλη μια φωτογραφία να δείξουμε από το πιο σύγχρονη πολιτική ιστορία. Θα πάμε λίγα χρόνια πιο πίσω Ελλάδας. Και θα σας θυμίσω Νίκο Κοντζιά και Μελβούτ Τσαβούσογλου. Mm-hmm. Βλέπετε με φόντο τα πέρα το γαλάζιο, θα θυμούνται και οι δημοσιογράφοι το τρέξιμο που έριξαν εκείνη την περίοδο. Καθώς συναντήθηκαν φυσικά και πάλι στην Ελούντα, βλέπουμε την τεράστια αυτοκινητοποπή που συνόδευε τότε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Ήταν επίσης μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή, γιατί ήταν λίγο μετά την προσπάθεια και την απόπειρα του πραξικοπήματος mm-hmm. στην Τουρκία, οπότε όλα τα βλέμματα ήταν γενικότερα στραμμένα στη γείτονα χώρα. Εξάλλου, όποτε έχουμε διμερείς επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, είναι καυτό θέμα στην ατζέντα αυτό. Mm-hmm. Φωτογραφήθηκαν με φόντο, όπως είπαμε, την Ελούντα. Είδαμε όλες τις ομορφιές της Κρήτης. Τις ομορφιές της Κρήτης και φυσικά συζήτησαν και για το προσφυγικό, αλλά και για τη σχέση των δύο χωρών. Έχεις κάνει εξαιρετική έρευνα, Φιλία Σαριδάκη. Τη διάβαζα σήμερα στο neacrete.gr. Εξαιρετικό και το φωτογραφικό υλικό το οποίο έχεις συλλέξει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Βγάλατε τη δικιά σας πινελιά σε αυτή την συνάντηση κορυφής που έγινε επί κρητικού εδάφους, όπως τουλάχιστον μας προετοίμασε ο Πρωθυπουργός, να μένουμε και άλλες τέτοιου είδους συναντήσεις εδώ στην Κρήτη.